πάμε να μιλήσουμε και για το μπάσκετ και για το ποδόσφαιρο. Και ένας από τους λίγους σε αριθμό που το συνδυάζει, γιατί είναι και στα δύο τμήματα, είναι ο γιατρός του Ηρακλή, ο κύριος Μανόλογλου, που είναι στην γραμμή μας. Καλή εβδομάδα, γιατρέ. Γεια σου Γιώργο, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε με τα θετικά που είναι του μπάσκετ, για το αγωνιστικό. Όχι, και καλύτερα για... να αρχίσουμε με τα πιο δύσκολα. Με τα πιο δύσκολα. Με τα ευχάριστα, με πιο μετά. Εντάξει. Ερώτηση που την αφουγκράζουμε και από τα μηνύματα του κόσμου. Γιατί υπάρχουν συχνοί και σοβαροί τραυματισμοί στο ποδόσφαιρο? Στην ομάδα μας ή γενικά μιλάς? Στον Ηρακλή, για τους άλλους. Συχνοί τραυματισμοί δεν νομίζω ότι είναι σε μια φάση που έχουμε συχνούς τραυματισμούς. Το να έχεις ένα ρόστερ 32 ατόμων, ένα και δύο τραυματίες, δεν νομίζω ότι είναι συχνοί τραυματισμοί. Απλά έτυχε να έχουμε κάποιους τραυματισμούς σημαντικών ποδοσφαιριστών, λέτε? Και σημαντικών, ναι, αλλά και λίγο μακροχρόνιων, έτσι. Δηλαδή και ο Πέτρος ο Καρακούτης, ας πούμε, δεν έχει παίξει ακόμα μπάλα γιατί έχει τραυματιστεί σοβαρά. Υπάρχουν κάποια άλλη, έχει ένα, μάλλον όχι σοβαρά, έχει ένα πρόβλημα το οποίο τον ταλαιπωρεί χρόνια, καιρό. Όπως και ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος που τον Γιάννης, έχουμε ξεχάσει, έτσι. Και δηλαδή... αυτός είχε ένα έτσι... έτσι λίγο σοβαρό τραυματισμό, όχι έναν αρκετά σοβαρό τραυματισμό, ο οποίος σιγά σιγά το παιδί τα ξεπερνάει. Μην ξεχνάτε ότι είναι και παίκτες οι οποίοι δεν είχαν πάντα πλήρη αγωνιστική χρονιά την προηγούμενη χρονιά, οπότε είναι δύσκολο να μπει σε μια διαδικασία πολύ συστηματικής προπόνησης και έντονης προετοιμασίας. Οπότε βγήκαν κάποια προβλήματα. Υπάρχουν κορμιά τα οποία είναι βαριά κορμιά, δηλαδή ο Περώνε έχει, χρειάζεται την αποθεραπεία του, χρειάζονται μια ειδική διαχείριση αυτά τα κορμιά. Ο Κλέιτον τώρα έχει έναν τραυματισμό. Ναι. Ο τραυματισμός αυτός είναι ύπουλος, η ρήξη στον πλάγιο, μια, που έχει στον έσω πλάγιο σύνδεσμο. Μπήκαμε λίγο πιο επιθετικά να το μήπως μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε, μας υποτροπίασε, μας πήγε λίγο πίσω. Οπότε θέλουν και μια ειδική διαχείριση, αλλά δεν νομίζω ότι αριθμητικά... Ήρθε και του Μεδρινού χθες η θλάση. Εντάξει, αυτό είναι μια κλασική θλάση, όπως ήταν και του Καζναφέρη, ξέρω εγώ, πριν από κανένα μήνα, 1,5 μέσα από το... Ήταν και του Τάι, 6-7 ποδοσφαιριστές είπαμε. Ο Τάι, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είχε και παλιότερα θέματα σε αυτά εδώ στα τα μυϊκά του, στο ίδιο σημείο. Ναι, αν μετρήσουμε, ας πούμε, ναι, έχουμε 5-6 τραυματισμούς από την αρχή της χρονιάς, θλάσεις και μη εκτός αν εξαιρέσουμε την κάκωση του γόνατος του... Κλέιτον, όλα, ναι, τα υπόλοιπα, ναι, είναι κάποιοι μυϊκοί τραυματισμοί, αλλά στο σύνολο τους δεν είναι πολλοί, δηλαδή. Δεν νομίζω ότι είναι πολλοί οι τραυματισμοί. Έτσι. Είπατε κάτι είναι... όμως που εγώ το, ναι, το κρατάω, φαντάζομαι και οι ακροατές μας, το βαριά κορμιά. Ναι, παιδιά, εντάξει, λέμε ότι είναι 20 χρονών παιδιά. Όχι. Αυτοί οι παίκτες έχουν μια ικανότητα, μια εμπειρία, την οποία την έχουν δείξει τόσα χρόνια μέσα στο γήπεδο. Η ηλικία δεν γίνεται να κρυφτεί, δυστυχώς. Όλοι θέλω να είμαστε 25 χρονών. Αλλά δεν γίνεται. Δεν μπορείς να πεις ότι ο Κλέιτον είναι 25 ή ο Περώνη ότι είναι 20. Δεν γίνεται αυτό. Και πόσο δύσκολο είναι και για εσάς ως γιατρός μαζί με το υπόλοιπο team, παύλα προπονητικό, να το διαχειριστείτε όλο αυτό. Έτσι είναι. Έτσι είναι, φυσικά. Πάρα τα κορμιά αυτά τα οποία θέλουν περισσότερη ξεκούραση, περισσότερη αποθεραπεία από κάποια άλλα. Έτσι είναι ειδικού χειρισμού. Είναι παίκτες οι οποίοι έχουν μάθει τόσα χρόνια να δουλεύουν σε συγκεκριμένους ρυθμούς, ή μάλλον όχι σε συγκεκριμένους ρυθμούς, να μην δουλεύουν πάντα στους ίδιους ρυθμούς. Δηλαδή έχουν περάσει από τόσες ομάδες και, ναι, ο κάθε προπονητής, ο κάθε γυμναστής, ο κάθε φυσικοθεραπευτής έχει και το δικό του τρόπο λειτουργίας. Άρα ο καθένας, δεν μπορούμε κι εμείς, ξέρεις, να θα πούμε και κάτι δικό μας, κάτι καινούριο. Οπότε σίγουρα θα προσθεθεί σε άλλος ένας χρόνος, άλλη μία πρόταση στις ήδη υπάρχουσες. Το μπερδεύεται λίγο η κατάσταση, κατάλαβες. Πάνω από τα 31 τους χρόνια είναι 5 ή 6 στον αριθμό στο ρόστερ. Οι, ναι, υπόλοιποι, ναι, που είναι κάτω από 31, και αυτοί οι βαριά κορμιά δείχνουν. Δηλαδή, δεν ξέρω. Το βαρύ δεν ξέρω. Ξέρω ιατρικά μπορεί να... Ιατρικά δεν νομίζω να... ότι είναι βαριά τα κορμιά αυτά. Δεν έχουμε δηλαδή βαριά κορμιά ιατρικά. Σε απόδοση κυρίως, έτσι, σε απόδοση κυρίως. Την απόδοση δεν νομίζω ότι είναι η θέση μου να σχολιάσω. Σε φρεσκάδα, δεν ξέρω, σε τρεξίματα, σε φυσική κατάσταση, δεν ξέρω. Είναι, το είδαμε χθες, ότι η ομάδα από ένα σημείο και μετά έχει, όχι φρένο, έχει χειρόφρενο. Κοίταξε, έχει χειρόφρενο. Δεν ξέρω αν ήμασταν χειρότεροι στο πρώτο ημίχρονο ή καλύτεροι στο δεύτερο. Νομίζω ότι ήμασταν λίγο καλύτεροι στο δεύτερο, παρόλο που μπορεί να λέγανε ότι όλοι ήμασταν πιο βαριά τα κορμιά.
χωρίς κάτι το ιδιαίτερο. Δηλαδή, απέναντι σε μια ομάδα όπως ο Καραϊσκάκης, όταν δεν κάνεις μία-δύο τελικές, τι να συζητάμε. Τι να συζητάμε. Σίγουρα, και σε, εικόνα, σε αντίθεση με τις προηγούμενες δύο εβδομάδες, κύριε Μανόγλου, που είδαμε κάποια πράγματα, έτσι. Είδαμε 6 γκολ, δεν δέχτηκε η ομάδα γκολ. Τώρα θα μου πει κάποιος με τον γιατρό της ομάδας, θα συζητάς αυτά. Εντάξει, είναι και ένας άνθρωπος που είναι και φίλαθλος του Ηρακλή. Αλλά και η ιατρική εκτίμηση σε αυτό σημαντικό είναι να υπάρχει. Όχι, αν υπάρχει. Από ιατρικής πλευράς και από θέμα κόπωσης δεν έχουμε κάποιο θέμα που μπορώ να το σχολιάσω ή μπορώ να το ερμηνεύσω. Καταλαβαίνεις. Γιατί τα βαριά κορμιά είναι 4-5, δεν είναι παραπάνω. Δεν είναι 18. Ναι. Εντάξει, βγάλετε τα συμπεράσματά σας μόνοι σας. Δεν νομίζω ότι. Τα έχουμε βγάλει. Τα έχουμε βγάλει. Αυτό σου λέω. Δηλαδή δεν μπορεί να πει κανένας ότι αυτό φταίει ή το άλλο φταίει. Να σου το πω λίγο έτσι. Τώρα, ότι μένουν κάποιοι παίκτες πίσω λόγω τραυματισμού και είναι δύσκολο να επανέλθουν, δεν μπορούν να είναι στο 100% της απόδοσής τους όλα αυτά, ναι, μπορεί να συμβαίνει. Αλλά από εκεί και πέρα, το ιατρικό το κομμάτι είναι συγκεκριμένο για συγκεκριμένους παίκτες, δηλαδή αυτούς που σου ανέφερα. Δεν είχαμε κάτι άλλο από την αρχή της προετοιμασίας. Δηλαδή, βγάλαμε μια προετοιμασία χωρίς θλάσεις, πρόσεξε λίγο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Παρά το ότι δεν είχαν και σωστή προετοιμασία. Ναι, όλη η προετοιμασία βγήκε χωρίς ούτε μια θλάση. Ναι. Το πρώτο συμβάν ήταν στο Γιάννη τον Παπαδόπουλο. Με αφορμή το θέμα του Γιάννη του Παπαδόπουλου, επειδή δέχομαι καθημερινά μηνύματα γιατί δεν παίζει εκείνος, γιατί δεν παίζει ο άλλος, γιατί δεν παίζει ο παράλλος. Ξέρετε πως είναι αυτό. Στις ήττες θυμόμαστε κυρίως ποδοσφαιριστές που είναι εκτός αποστολής, που δεν τους χρησιμοποιεί πολύ ο προπονητής κτλ. Γιάννης Παπαδόπουλος, ναι. Κοστούλας, Πτηνόπουλος, Γιαννίτσης, Κασναφέρης είναι παιδιά που μόνιμα δεν παίζουν. Είναι θέμα τραυματισμού ή είναι θέμα επιλογή προπονητή? Όχι, ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος, το είπαμε ότι είχε έναν τραυματισμό, ο οποίος τον κράτησε λίγο πίσω, θέλει να επανέλθει. Για τους υπόλοιπους που ανέφερα, αν θέλετε να μας πείτε, για να το ξεδιαλύνουμε και αυτό. Όχι, δεν έχουν κάποιο πρόβλημα ιατρικό, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουν ιατρικό πρόβλημα. Άρα είναι καθαρά επιλογές των προπονητών, είτε του προηγούμενου είτε του τωρίου. Έτσι. Μάλιστα. Ναι. Γιατί είναι ποδοσφαιριστές που μόνιμα ήταν. Α, ο Πτηνόπουλος χθες έπαιξε πρώτη φορά για παράδειγμα. Που μόνιμα ήταν εκτός αποστολής ή μόνιμα ήταν εκτός πλάνων. Για να το θέσω διαφορετικά. Σου είπα για το Γιάννη τον Παπαδόπουλο. Ναι, οκ, okay, γι' αυτό ναι. Γι' αυτό ναι. Πάμε στο μπάσκετ. Πάμε στο μπάσκετ. Εκεί είναι όλοι γέστατοι, δεν έχουμε θέματα. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Εκεί είναι καλά. Εντάξει, οι τραυματισμοί στο μπάσκετ είναι πολύ λιγότεροι από ό,τι στο ποδόσφαιρο. Έτσι το καταλαβαίνετε. Το ξέρετε αυτό. Όσοι βλέπετε, ναι. Παρακολουθείτε τα αθλήματα. Η αναλογία είναι 1:3 οι τραυματισμοί. Είχατε σε ένα-δύο παιχνίδια πάντως 2 και 3 περιπτώσεις που σας απασχόλησαν και με Γιαννακίδη, με Αγγελακόπουλο. Είχαμε και εμείς, γιατί και οι αλλαγές προπονητών, ξέρεις, φέρνει λίγο μια διαφορετικού είδους προπόνηση. Οπότε υπάρχουν κάποιοι αθλητές οι οποίοι και αυτοί είναι επιβαρημένοι και στο μπάσκετ από τα χρόνια τους. Και οπότε είναι λίγο. Είχαμε κάποια θεματάκια τα οποία ευτυχώς έχουν ξεπεραστεί. Ευτυχώς έχουν ξεπεραστεί. Δεν έχουμε κάτι. Δηλαδή η ομάδα είναι σε αρκετά καλή κατάσταση και τουλάχιστον ιατρικός δεν υπάρχει κάτι που να χρήζει αναφοράς. Σίγουρα δεν είναι ότι καλύτερο που θα παίξει μέσω εβδομάδα. Γιατί αλλιώς να προετοιμάσει μια ολόκληρη εβδομάδα για ένα τέτοιο παιχνίδι όπως είναι αυτό της Τετάρτης και αλλιώς να παίζει Σάββατο, να επιστρέφεις και να ουσιαστικά πόσο. Μία-μιάμιση προπόνηση θα κάνουν τώρα με ένα χαλάρωμα για να παίξουν την Τετάρτη. Δεν έχει μέρες, Γιώργο, για αυτά τα μάτς. Όποτε και να τα παίξει, αυτά μπαίνεις τα μάτς. Μέσα να τα κερδίσεις. Συμφωνώ. Μπαίνεις μέσα για να τα κερδίσεις. Δεν έχει. Είναι ένα μάτς μεγάλης σημασίας, αλλά όχι ο τελικός. Όχι το μάτς χωρίς επιστροφή, ας πούμε. Έτσι, είναι πιο σημαντικό να κερδίσεις την Κυριακή, το Σάββατο, συγγνώμη, τον Κόρυβο, που παίζεις εντός έδρας, ή την άλλη εβδομάδα, ξέρω εγώ, την Αγιά. Και να μην χάσεις, ξέρω εγώ, να κερδίσεις το Διαγόρα Ντυροπηδέων μέσα στην έδρα σου, παρά να πεις ότι εγώ αυτό το μάτς είναι το μάτς που άμα το χάσω δεν υπάρχει αύριο. Παρ' όλα αυτά είναι ένα μάτς το οποίο έχει ένα τεράστιο κίνητρο, θα σου δώσει πολύ μεγάλη όθηση αν το κερδίσουμε, οι δυνατότητες υπάρχουν και πολλαπλασιάζονται μέσα σε ένα Ιβανόφιο το οποίο ελπίζω να γέρνει. Θα γέρνει. Προς το μέρος μας. Θα γέρνει. Έτσι, θα γέρνει, είμαι σίγουρος, το έχουμε δει. Από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι έχω να πούμε κάτι διαφορετικό. Η ομάδα εκπέμπει υγεία, έτσι, και αυτό φαίνεται σε όλους τους τομείς. Από εκεί και πέρα μένει να επιτέλους ένα από τα δύο πολύπαθα τμήματα να επιστρέψει εκεί που ανήκει. Και να μην γίνει αυτό που έγινε πέρυσι και πρόπερσι, ότι στα must win και μεγάλα παιχνίδια η ομάδα κάτι δεν είχε.
Ναι. Και το πλήρωνε. Δηλαδή έχασε δύο μάτς με τον Απόλλωνα Πάτρας και το πλήρωσε. Υπάρχει τεράστιο κίνητρο και γιατί θα δώσεις πίεση στον Ιωνικό που θα είναι δεύτερος και θα βλέπει εσένα από πάνω πλέον, από εκεί που ήταν μόνος και θεωρούσαν πολύ ότι είναι τρένο κτλ. Και θα έχεις κερδίσει και αυτό το αβαντάζ για τα play-off, γιατί ποτέ δεν ξέρεις αν θα χρειαστεί, έτσι, μακάρι να τερματίσει πρώτη, δεν το συζητάμε, ποτέ δεν ξέρεις ποιο θα βρει στον δρόμο. Φυσικά. Το ζητούμενο για μας είναι να μην χάσουμε τα μάτια στην έδρα μας και να τερματίσουμε πάνω από τους υπόλοιπους αντιπάλους με τους οποίους θα διασταυρωθούμε, αν διασταυρωθούμε στα play-off, έτσι. Σωστά. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να μην έχουμε καμία ομάδα αυτό το πρόβλημα που είχαμε το 2-0 πέρσι με την Πάτρα, που ενώ είχαμε πλεονέκτημα έδρας, είχαμε 2-0 εις βάρος μας. Άρα αυτό θέλουμε να το εξαλείψουμε τουλάχιστον εξ αρχής. Και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Η ομάδα είναι πιο κοντά από κάθε άλλη φορά στο να πετύχει τους στόχους της. Αθλητισμός είναι και όλα μπορούν να συμβούν, αλλά τουλάχιστον σου ξαναλέω ότι εκπέμπει υγεία και αγωνιστική και διοικητική, οπότε θέλω να πιστεύω ότι θα πετύχουμε αυτό το σκοπό μας, κατάλαβες. Όταν ήρθε εκείνη η κατοστάρα, εκείνη η σφαλιάρα από το Μαρούσι, ήταν η χειρή σφαλιάρα για όλους μας και μετά όμως το νερό μπήκε στα βλάκι. Μπήκε στα βλάκι και τώρα μιλάμε σε έναν άνθρωπο που είναι και στη διοίκηση του μπάσκετ, πέρα από την ιδιότητά του ως γιατρός και κοντά στην ομάδα. Μπήκε στα βλάκι με τον ερχομό του νέου προπονητή και με τις δύο παρουσίες του Πολυτάρχου και του Ρουτκάουσκας, γιατί ενισχύθηκε το ρόστερ. Μπήκε στα βλάκι γιατί έγινε κάτι άλλο. Τι έχει αλλάξει, γιατί εκείνο το βράδυ λίγο του Σαββάτου ήμασταν όλοι, ναι, πάει η χρονιά και τελείωσε η χρονιά και φάγαμε 100 πόντους από τον Μαρούσι και πού πάμε και ξέρεις ότι απογοήτευση. Η αποθέωση με την καταδίκη απέχουν ελάχιστα. Όπως και η επιτυχία, η νίκη από την ήττα επίσης ελάχιστα. Πολύ λίγο. Βλέπεις τι γίνεται στο ποδόσφαιρο, που πιστεύω ότι οι δυνατότητες υπάρχουν και από την πλευρά διοίκησης και αγωνιστικά, γιατί μιλάμε για παίκτες γνωσμένης αξίας στο ποδόσφαιρο. Άσχετα αν τα παιδιά, τα αποτελέσματα δεν τους έχουν βγει μέχρι στιγμής, δεν μπορεί κανένας να αμφισβητεί στην αξία όλων αυτών των ποδοσφαιριστών. Δεν το δείχνουν όμως. Ναι. Δεν το δείχνουν. Δεν είναι ποδοσφαιριστές όμως που δεν τους ξέρουμε. Δεν είναι ποδοσφαιριστές που δεν έχουν δείξει την αξία τους. Οκ, για κάποιους χύψη λόγους η ομάδα δεν παίρνει τα αποτελέσματα. Το πιστεύεις ότι μπορεί να υπάρχει και από την πλευρά της διοίκησης έχει γίνει ένα ρόστερ το οποίο αν μη τι άλλο δεν μπορεί να πεις ότι δεν πήρες παίκτες, έτσι δεν είναι. Ναι. Ναι, αλλά λοιπόν, το ίδιο πράγμα έχει γίνει και στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ γίνεται μια προσπάθεια η οποία κατά τη γνώμη του Προέδρου καταρχήν, έτσι, του κ. Δρακόπουλου, ήταν το καλύτερο δυνατό. Όταν όμως είσαι πάνω από αυτή την ομάδα, όταν έχεις λίγο γνώση και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να πλαισιώνουν την ομάδα και μπορούν να σε βοηθήσουν, τότε βάζεις στο τραπέζι τα συν και τα πλήν αυτού το τι έχεις πετύχει μέχρι τώρα και λες ότι χρειάζεται να προσθέσω κάτι ή να αφαιρέσω κάτι άλλο. Είναι ευχής έργων ότι υπάρχουν 2-3 άνθρωποι στην ομάδα φέτος οι οποίοι στηρίζουν πάρα πολύ την όλη προσπάθεια του Δρακόπουλου και μιλάω για τον Γιώργο τον Γιαννουζάκο, τον γενικό αρχηγό, αλλά και τον άνθρωπο ο οποίος είναι στην Αθήνα, τον Δημήτρη τον Καρβέλα, που είναι η τελευταία προσθήκη στην ομάδα. Ναι. Έτσι, δηλαδή όλες αυτές οι διορθωτικές κινήσεις δεν είναι κάτι φοβερό, δεν πήραμε κάποιους φοβερούς παίκτες, πήραμε τον Ρουτσκάουσκας ο οποίος έτυχε κάποιας αμφισβήτησης ότι δεν είναι ο σούπερ παίκτης όταν έφυγε από εμάς προπέρσι. Έτσι. Και πήραμε έναν πολυτάρχο, τον οποίο δεν νομίζω ότι τον ξέραν πολλοί παίχτες, πολλοί άνθρωποι του μπάσκετ. Αν όχι πολλοί. Εμείς τον ξέραμε ως αντίπαλο, ντάξει, γιατί. Μπράβο, αυτό θέλω να σου πω. Δεν, όμως, δεν είπες ότι πήρανε, άμα παίρναμε τον, ξέρω εγώ, τον Μπαρτ, παραδείγματος χάρη, που θέλανε να πάρουν, θα λέγανε ότι πήραμε το μεγάλο όνομα. Εν πάση περιπτώσει, γίνανε κάποιες διορθωτικές κινήσεις μικρές. Και του προπονητή ήταν σημαντική. Αυτά είναι τα. Γι' αυτό σου είπα ότι απέχεις η ήττα από την νίκη και η επιβράβευση από την. Η επιτυχία από την αποτυχία απέχουν πολύ λίγο. Θέλει αυτό το κλικ για τον Ηρακλή να γίνει για να μπορέσουμε να το πετύχουμε και στα δυο τα τμήματα. Θεωρώ ότι είμαστε πιο κοντά στο ένα και λίγο πιο μακριά στο άλλο. Δεν χάθηκε τίποτα. Ούτε κερδίθηκε κάτι. Ούτε στο μπάσκετ έχουμε ανέβει. Ούτε στο ποδόσφαιρο έχει χαθεί η χρονιά. Στο ποδόσφαιρο με μείον 10 δεν μπορώ να συμφωνήσω τώρα. Όχι, δεν μπορείς να το πεις. Δεν μπορείς να το πεις με τίποτα όταν ένα πρωτάθλημα έχει 30 αγωνιστικές. Έχει, αλλά η ομάδα η χθεσινή δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Επιτρέψτε μου. Εντάξει, αυτό είναι το ειδική χθεσινή, έτσι, αλλά, θέλω να σου ξαναπώ, σου ξαναλέω ότι απέχεις πάρα πολύ λίγο. Δηλαδή, θεωρητικά, άμα κερδίσεις τις υπόλοιπες ομάδες, άμα και αρχίσεις να κερδίζεις, δεν θα μειώνουν οι βαθμοί. Ναι, αλλά κέρδισες δύο μάτς και ήρθες θες και έχασες από το Καραϊσκάκι. Δηλαδή, δεν εμπνέει.
Δεν εμπνέει. Τέλος πάντων. Εντάξει, όσο δεν, και να το συζητάμε. Ναι, το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω την άποψή σου ως φίλαθλος του Ηρακλή πέρα από δημοσιογράφος, έτσι, και την απογοήτευση η οποία είναι αποτυπωμένη όλο, στα πρόσωπα όλων μας. Αυτό θέλω να σου πω. Και εμείς είμαστε απογοητευμένοι και οι ίδιοι άνθρωποι που είναι εκεί μέσα είναι απογοητευμένοι. Άμα βλέπατε χθες πως ήταν ο Ηλίας ο Θοδωρίδης που καθόταν όρθιος μόνος του μπροστά από την κερκίδα των επισήμων, μόνος του στην κερκίδα εκεί χαμηλά, και πως τις αντιδράσεις του, εγώ θα έλεγα ο άνθρωπος θα πάθει κάτι, ας πούμε. Φαντάζομαι. Ναι, πως το ζούσε και πως προσπαθούσε. Δηλαδή δεν μπορείς να κατηγορήσεις, ξέρεις, έναν άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί. Γι' αυτό ήμουν μερικές φορές και λίγο έτσι πιο προστατευτικός προς τον Δρακόπουλο, ας πούμε, στο μπάσκετ, γιατί βλέπεις ότι κάνει κινήσεις. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν κάθεται. Ναι, δεν... Κατάλαβες, δεν επαναπάβεται. Όπως βλέπω ότι χθες αυτός ο άνθρωπος, ο Ηλίας ο Θοδωρής, δεν κάθισε. Δεν καθότανε. Και έλεγε, αμάν, τι να κάνουμε. Και να... Τον έβλεπες ότι δεν ικανοποιείται από αυτό το πράγμα. Πιστεύω ότι σίγουρα θα βρεθεί η λύση. Και έτσι πιστεύω λοιπόν να γίνει και στο μπάσκετ εξ αρχής και να ακολουθήσει και το ποδόσφαιρο. Όπως έκανε δηλαδή λίγο το μπάσκετ, καταλάβες. Mm. Στο μπάσκετ δηλαδή καθίσαμε κάτω και τα βάλαμε. Υπήρχαν άνθρωποι, που σου ξαναείπα, αυτοί οι δύο άνθρωποι βοηθάνε πολύ στην ομάδα. Mm-hmm. Είμαστε το ίδιο team εδώ και πολλά χρόνια. Είναι δύσκολο, ξέρεις, να συγκρίνουμε τώρα τα δύο τμήματα. Και εγώ, επειδή είμαι παρόν και στα δύο, βλέπεις ότι είναι ένα τμήμα το οποίο έχει τα ίδια στελέχη εδώ και 5 χρόνια στο μπάσκετ. Εδώ και 4 μάλλον. Με κάποιες μικρές προθήκες. Αλλά η διοίκηση, οι άνθρωποι οι οποίοι είμαστε γύρω του, το ιατρικό team, το φυσιοθεραπευτικό team, ο φροντιστής, αυτά όλα είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Δεν αλλάζουν. Ναι. Το ποδόσφαιρο έχει αυτή τη στιγμή πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι μπήκανε φέτος. Πέρσι ήταν άλλοι, πρόπερσι ήταν άλλοι. Δεν υπάρχει χημεία τόσο καλά, εύκολα. Θα βρεθεί. Έχουν γίνει θα βρεθεί και αυτή η χημεία. Θα προσπαθήσουν να τη βρούνε. Αλλά εδώ υπάρχει δεδομένη. Γι' αυτό πιστεύω ότι να πάνε όλα καλά και θα πάνε όλα καλά για να μπορέσουμε να κάνουμε. Έχουμε ένα προπονητή, έχουμε δύο προπονητές οι οποίοι είναι από το πρωί στο βράδυ στο γήπεδο. Δηλαδή. Καλά είναι αυτά, εγώ τα ακούω με απόλυτο σεβασμό, αλλά τα αποτελέσματα ξέρετε ότι είναι τα μόνα που μετρούν. Τα μόνα. Όταν μιλάμε για τον Ηρακλή, έτσι, όταν μιλάμε για άλλους. Δυστυχώς, ναι, δυστυχώς τα αποτελέσματα είναι τα μόνα που καλή μετράνε. Επιτυχία, γιατρέ μου. Καλή επιτυχία με την νίκη την Τετάρτη. Θα γέρνει το Ιβανόφιο, να το ξέρετε. Μακάρι να έρθει όλος ο κόσμος στο γήπεδο και να πάνε να όλα καλά. Τουλάχιστον όλοι και να δούμε ένα καλό αγώνα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Έγινε, να είσαι καλά, γεια. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Κλείνουμε γρήγορα.